πριν την εισαγγελική αγόρευση, υπήρχε ένα διάχυτο κλίμα αισιοδοξίας σε όσους παρακολουθούσαμε τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι είχε αποδειχθεί η εγκληματική δράση αυτής της οργάνωσης και ότι σχεδόν η καταδίκη των ηγετών της θα ήταν βεβαία. Μετά από την εισαγγελική αγόρευση, το κλίμα είχε αντιστραφεί, είχε αντικατασταθεί η αισιοδοξία από αισιοδοξία και, να το πούμε, και καχυποψία. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, που δείχνει ακριβώς πώς έχει αλλάξει το κλίμα από την αγόρευση της εισαγγελέως, ο Κασιδιάρης με μια ομάδα χρυσαυγητών εμφανίστηκε στην πλατεία Συγκράματος σε μια διαδήλωση ενάντια στους μετανάστες και υπήρξε δολοφονική επίθεση από χρυσαυγίτες στον δημοσιογράφο της Deutsche Welle, ο οποίος είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι και οι ίδιοι έχουν πλέον ξεθαρέψει μετά από όλη αυτή την ιστορία. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση είναι κατά πόσο στέκεται νομικά η εισαγγελική πρόταση. Ξεκινώντας θα έλεγα το εξής. Η αίσθηση που έχω και νομίζω ότι δεν είναι μόνο η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι η εισαγγελική πρόταση πήγε πέρα και από τη γραμμή της υπεράσπισης. Προφανώς κατά την κρίση μου είναι νομικά εσφαλμένη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι και οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής ήταν εξαιρετικοί και εξαντλητικοί ως προς το θέμα αυτό. Θα κάνω μία αναφορά στο άρθρο που έγραψε ο Νίκος Αλιβιζάτος στην Καθημερινή Προημερών, που πραγματικά αποδόμησε την εισαγγελική πρόταση με επιχειρήματα πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ σοβαρά μέσα στο νομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε. Εγώ θα κάνω 2-3 απλές επισημάνσεις. Αυτή η εισαγγελική πρόταση είναι σαν να μην έχει λάβει υπόψη της τον όγκο των στοιχείων που σε όλη αυτή την ακροαματική διαδικασία προέκυψαν μέσα από τους μάρτυρες, μέσα από τα βίντεο, μέσα από στοιχεία, μέσα από όλο το αποδεικτικό υλικό, από τις καταθέσεις των αστυνομικών, αλλά και από τις ίδιες τις απολογίες των κατηγορουμένων. Με πρώτη, θα έλεγα εγώ, την απολογία του ίδιου του αρχηγού. Έτσι, ήταν ιδιαίτερα ενδεικτική η απολογία του αρχηγού. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, έχω την εντύπωση επίσης ότι η εισαγγελική αυτή πρόταση δεν έχει λάβει υπόψη της την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων για το αδίκημα του άρθρου 187, δηλαδή για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, εδώ και 20 χρόνια. Είναι δηλαδή σαν να εφαρμόζει το άρθρο αυτό για πρώτη φορά σε αυτή τη δίκη. Δεν λαμβάνει λοιπόν καθόλου υπόψη της τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Και δεν λαμβάνει υπόψη της επίσης και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων όσον αφορά τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας ή της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Μετατρέπει όλες τις πράξεις σε πλημελιματικές και επί της ουσίας καταργεί την έννοια της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Άρα, τόσο ως προς το έγκλημα της εγκληματικής οργάνωσης, ως προς και άλλα επιμέρους αδικήματα, η πρόταση αυτή είναι απολύτως εσφαλμένη και είναι σε ένα κενό. Δεν ενδιαφέρει τόσο γιατί προέκυψε αυτή η πρόταση. Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι ότι αυτή η πρόταση, ακόμα και αν δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, συνιστά μία ποινική αποτύπωση και μία αποτύπωση από τη μεριά του δικαστικού μηχανισμού. Αυτό μας ενδιαφέρει ανεξαρτήτως του γιατί ένας εισαγγελέας προβαίνει σε μία τέτοια πρόταση, ποια είναι τα κινητρά του ή τι σκέφτεται. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ενδεχομένως απασχολεί κοινωνικά, αλλά δεν είναι αυτό το πρωτεύον. Το αποτύπωμα είναι το πρωτεύον και στο αποτύπωμα αυτό φαίνεται σαν ο δικαστικός μηχανισμός μέχρι το σημείο αυτό που έχει μιλήσει στο χρονικό σημείο που είμαστε τώρα να είναι για άλλη μια φορά απολύτως ανεπαρκής να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Η ελληνική νομολογία προβλέπει, είπατε, αν κατάλαβα καλά, και τι προβλέπει για εγκληματική οργάνωση. Έχει εφαρμοστεί ο νόμος αυτός, έχετε πει. Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Έχει πλούσια νομολογία, έχει εφαρμοστεί σε τέτοιο βαθμό που περίπου... Έχουν χαρακτηριστεί δηλαδή οι εγκληματικές οργάνωσεις. Βεβαίως, φυσικά, και δεν εννοώ μόνο τα της τρομοκρατίας, της 17 Νοεμβρίου και το καθεξής, αλλά σε καθημερινή βάση η διάταξη αυτή εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε οργανώσεις είτε που έχουν της μαφίας, είτε που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, είτε που είναι άλλου τύπου του κοινού ποινικού δικαίου κτλ. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένας πλούτος εκεί νομολογιακός, ο οποίος δεν είναι ληφθεί υπόψη καθόλου. Έτσι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια την άποψή σας για ένα γενικότερο θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, επηρεάζει και τους δικαστές. Και κατά πόσο το πολιτικό κλίμα
η αλλαγή, όχι μόνο, δεν αναφέρουμε μόνο στην αλλαγή κυβέρνησης και στην άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αλλά και το γενικότερο ευρωπαϊκό κλίμα, όπου έχουμε μια άνοδο συντηρητικών και ακροδικών δυνάμεων, πόσο αυτές λοιπόν επηρεάζουν τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά των δικαστών. Δύο πράγματα. Θα ξεκινήσω από τον σημερινό Πρωθυπουργό και θα πω το εξής. Διάβασα τις προάλλες το λόγο του για την τρομοκρατία στα πλαίσια κάποιας εκδήλωσης που υπήρχε κτλ. Και μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερα θετική εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός, ένας Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης της δεξιάς, έκανε ειδική επισήμανση για την δίκη αυτή, χαρακτήρισε τη δράση της Χρυσής Αυγής οργανωμένη ρατσιστική δράση. Δεν αναφέρθηκε μόνο στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που είπε ότι αυτό παραμένει μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, αλλά μίλησε για τη βία που έρχεται από την ακροδεξιά, δηλαδή την οργανωμένη βία. Αυτή, σε αυτήν την οργανωμένη βία συμπεριλαμβάνεται πρώτη η Χρυσή Αυγή. Άρα, ασχέτως του ότι εδώ είχαμε μια πολιτική αλλαγή, έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, σε μια διαφορετική κατεύθυνση από την προηγούμενη. Παρόλα αυτά, και κανείς πρέπει να το αξιολογήσει αυτό, η στάση αυτή του Πρωθυπουργού, ενός ενεργεία Πρωθυπουργού, είναι σημαντική και δίνει ένα σήμα, πιστεύω. Πρώτον, όχι μόνο για τη δίκη και ευρύτερα και για όλες αυτές τις επιθέσεις που οργανώνονται και τις ομάδες που οργανώνονται, ιδίως στα νησιά με αφορμή το προσφυγικό, και αυτό κανείς πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είναι προφανές ότι οι δικαστές δεν δικάζουν εν κενό. Έτσι, δικάζουν μέσα σε ένα πλαίσιο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και ούτω καθεξής. Άρα, ακόμα και αν αυτό δεν είναι συνειδητό, προφανώς ετεροκαθορίζονται όπως όλοι μας σε ένα βαθμό. Θεωρώ όμως ότι στη φάση που είμαστε σήμερα και ασχέτως της μίας ή της άλλης κυβέρνησης, έχει διαμορφωθεί, τουλάχιστον όσον αφορά την οργάνωση της Χρυσής Αυγής, έχει διαμορφωθεί μια κοινή πεποίθηση ότι αυτή είναι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία έκανε οργανωμένες βίες ρατσιστικές επιθέσεις με συνέπεια να χάσουν άνθρωποι τη ζωή τους, όχι απλώς είμαστε στο δρόμο και είμαστε άτακτοι, έτσι δεν περιορίστηκαν μόνο εκεί. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον πρέπει να σκεφτούν οι δικαστές ότι δικάζουν και σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, και η διάλυση επί της ουσίας της πολιτικής της κατάστασης της Χρυσής Αυγής θεωρώ ότι σηματοδοτεί αυτό ακριβώς που περιγράφω. Το γεγονός δηλαδή ότι εξαϊλώθηκε εκλογικά στις τελευταίες εκλογές έχει μία σημασία και πρέπει και αυτό οι δικαστές να το λάβουν υπόψη τους. Όχι διότι αυτό είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει την ποινή, την ενοχή κτλ. Αλλά αυτό πάντως είναι το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το οποίο σε ένα βαθμό είναι διαφοροποιημένο από το ευρωπαϊκό περιβάλλον το ευρύτερο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εξελίχθηκε η δίκη από την πλευρά των κατηγορουμένων. Δηλαδή, ποια ήταν τα επιχειρήματά τους τα υπεραφυπλιστικά και πώς φτάσαν στο σημείο που το είδαν αρκετές φορές να αλληλοκατηγορούνται. Δηλαδή και πάλι πώς συναρτήθηκε η στάση τους από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία εγκληματική οργάνωση που να δικάζεται και να μην φτάνει αργά ή γρήγορα σε αυτό το σημείο. Α, ναι. Καμία. Απολύτως. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή ακολούθησε την πεπατημένη αυτήν, με κάποια καθυστέρηση, διότι έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον για το πρώτο χρονικό διάστημα τους κρατούσε η πολιτική τους ύπαρξη μέσα στο Κοινοβούλιο. Έτσι. Αυτό λοιπόν τους έδινε την δυνατότητα να μπορούν συγκροτημένα να δρουν και να μην διαλυθούν στα εξώνυμα συνετέθησαν. Λοιπόν, όταν διαλύθηκαν πολιτικά και εκλογικά, επακολούθησε φυσικά και η άλλη διάλυση. Αφενός, αφετέρου, έχω την εντύπωση ότι ήταν τέτοια τα στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυπταν κατά την ακροαματική διαδικασία, που ήταν πάρα πολύ δύσκολοι να σταθούν στην αρχική τους γραμμή και άρα πηδάγαν όλοι από το καράβι, ο ένας έδινε τον άλλον, με πρώτο πραγματικά τον αρχηγό, ο οποίος τους έδωσε όλους. Όλοι, δεν ναι. Άφησε κανένα. Εντάξει. Άρα... Μάλιστα. Είναι και το ήθος τους, βέβαια. Στη διάρκεια... Καλά, είναι... Τώρα, προφανώς... Βέβαια, αλλά η δειλία αυτών των ανθρώπων που έχει φανεί στη δράση τους όλα αυτά τα χρόνια, φάνηκε και στη δίκη. Έτσι. Έτσι. Στη διάρκεια της δίκης, πόσο αποδείχθηκε η σχέση της Χρυσής Αυγής, οι σχέσεις που είχε η Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα της δράσης της,
με κρατικούς μηχανισμούς στην αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Γιατί να θυμηθούμε ότι είχε κάνει δεκάδες επιθέσεις και δολοφονικές μάλιστα, στις οποίες δεν είχε τρέξει τίποτα. Ούτε δικαστές είχαν παρέμβει, ούτε αστυνομικό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε πει και το λέω γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που το έχω πει, αλλά μια σειρά από άνθρωποι και μια σειρά από οργανώσεις επίσης, ότι η Χρυσή Αυγή απολάμβανε από τον κρατικό μηχανισμό και το δικαστικό και την αστυνομία μια ιδιότυπη ασυλία πολύ καιρό πριν αποκτήσει την ασυλία της στη βουλευτική, τη θεσμική δηλαδή. Από τη δολοφονία του Κουσουρί, για να μην πάω πιο πίσω, μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και αυτό που γίνεται σήμερα θα έπρεπε να έχει γίνει τότε. Δηλαδή, ήδη από τότε που προέκυπτε ο δομημένος εγκλημαστικός χαρακτήρας της οργάνωσης αυτής, έπρεπε να είχε διαλευκανθεί, έπρεπε η ανάκριση που ασχολήθηκε με αυτήν την υπόθεση να έχει πάει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και να είχαμε τελειώσει με αυτό το μόρφωμα πριν φτάσουμε σε όλα αυτά τα θύματα, πριν φτάσουμε πραγματικά να δολοφονηθούν άνθρωποι, πριν φτάσουμε σε όλη αυτή την τρομοκρατία και την απειλή που έσπηραν αυτοί οι άνθρωποι και όλο το ρατσιστικό μίσος που κουβαλήσανε μαζί τους και το φέρανε μέχρι και τη Βουλή και το κάνανε κυρίαρχο. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει οφειλόμενα, διότι η αστυνομία είναι η αστυνομία, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ ιδιαίτερα στην αστυνομία, γιατί πρωτίστως αυτό που ενδιαφέρει είναι η δικαιοσύνη στη φάση που βρίσκεται. Έχει οφειλόμενα και αυτά θα πρέπει να τα επανορθώσει. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν θύματα αυτής της οργάνωσης δεν πήγαν να λύσουν τις διαφορές μόνοι τους, αλλά απευθύνθηκαν στο φυσικό τους δικαστή. Αυτή είναι ο φυσικός δικαστής. Αυτοί πρέπει να τα επιλύσουν όπως τα επιλύει αυτά τα ζητήματα και τα ρυθμίζει ένα συντεταγμένο δημοκρατικό κράτος, διότι διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όχι αμηχανίας ή ανησυχίας, αλλά θα έχουμε μείνει εκτεθειμένοι όλοι οι πολίτες και τα θύματα φυσικά και οι οικογένειές τους, αλλά θα έχουμε μείνει εκτεθειμένοι ότι εμείς δεν έχουμε καμία προστασία. Ότι η ζωή, η σωματική ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία ενός προσώπου δεν έχει καμία προστασία. Άρα λοιπόν και να επανορθώσουν το λάθος αυτό που έγινε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτήν την αδράνεια και την οχελικότητα με την οποία αντιμετωπίζαν αυτό το μόρφωμα, θεωρώντας ότι δεν πειράζει, δεν είναι σοβαρό, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι και τίποτα, οι παθόντες είναι δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι κ.ο.κ. Άρα να επανορθώσουν και κυρίως θα πρέπει να δώσουν ένα σήμα και ένα στίγμα ότι όταν απευθύνεσαι στη δικαιοσύνη, αυτή αποδίδεται και δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο δράστης. Έτσι. Μια τελευταία ερώτηση. Τι θα σημαίνει, στην κακή περίπτωση βέβαια, που η Χρυσή Αυγή πέσει στα μαλακά και δεν χαρακτηριστεί καν ως εγκληματική οργάνωση. Για την ελληνική κοινωνία, δηλαδή, σημαίνει και για το πολιτικό κλίμα. Συνεχίζοντας αυτό που έλεγα πριν, θεωρώ ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε γύρω μας ένα κλίμα ασφικτικό και ζωφερό. Νομίζω ότι μία εντύπωση αυτού του κλίματος νιώσαμε όταν ακούσαμε όλη την εισαγγελική πρόταση. Δηλαδή ένα μούδιασμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και ότι οι θεσμοί δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τους πολίτες, δεν μπορούν να δώσουν τις εγγυήσεις που οφείλουν να δώσουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά απεύχομαι αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι θα απελευθερώσει διάφορες δυνάμεις που ενδεχομένως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Αυτούς που σίγουρα θα απελευθερώσει, διότι θα τους έχει απολύτως δικαιώσει, είναι όλες αυτές οι ακροδεξιές δυνάμεις. Θα είναι η ναζιστική αυτή οργάνωση που θα της έχουμε δώσει περίπου και ένα βραβείο για την δολοφονική και εγκληματική της δράση, λέγοντάς της «Δεν πειράζει, καλά τα έκανες και εγώ δεν θα σε πιάσω ποτέ, συγχαρητήρια, συνεχίστε». Άρα λοιπόν θα είναι για το πολιτικό και για το κοινωνικό κλίμα στην Ελλάδα μια πραγματική καταστροφή, ένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν πρέπει η δικαιοσύνη να έρθει και με έναν τρόπο να οπλίσει το χέρι αυτών των ανθρώπων, το οποίο όλο αυτό το διάστημα που δικάζονται έχει αφοπλιστεί. Να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε στο left.gr. Ευχαριστώ και εγώ.